Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο αυτού εδώ του καναλιού. Και σήμερα, όπως το καταλάβατε και από τον τίτλο, σαν γνήσιος Eurofan, θα κάνω το reaction για την κυπριακή συμμετοχή και την Ελένη Φουρέιρα. Και μετά φυσικά από την μεγάλη επιτυχία που είχε το reaction για την ελληνική συμμετοχή και τη Γιάννα Τερζή, όπου αν θέλετε να το δείτε, αυτή τη στιγμή περνάει από πάνω το παραθυράκι. Αν θέλετε να το δείτε, πατήστε εκεί. Οπότε σήμερα λοιπόν, 10 λεπτά προτού αναχωρήσω για ένα ταξιδάκι για Σαββατοκύριακο, είπα να ανοίξω την κάμερα και να κάνω το reaction για την κυπριακή συμμετοχή. Ας μην φλιαρώ άλλο, πάμε αμέσως στο βίντεο. Κύπρος 2018 λοιπόν, φίλοι μου, Ελένη Φουρέιρα, σας ρωτήσαμε, δεν σας ρωτήσαμε, έτσι κι αλλιώς δεν θα σας ρωτούσαμε. Τι, επειδή ήθελα την Ελένη Φουρέιρα για την Ελλάδα? Όχι, μετά από αυτή τη συμμετοχή που άκουσα για την Κύπρο, λέω, οκ, ήταν για την Κύπρο. Λοιπόν, Ελένη Φουρέιρα, λοιπόν, αφού έκανε ανεπανάληπτες προσπάθειες για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα και η ΕΡΤ κάθε χρόνο, την απόρριπτε χωρίς καν να της δώσει μία ευκαιρία. Έτσι φέτος η Φουρέιρα πήρε την απόφαση να εκπροσωπήσει την Κύπρο. Τώρα η Φουρέιρα έκανε πρόταση στην Κύπρο, η Κύπρος έκανε πρόταση στη Φουρέιρα, παραμένει άγνωστο. Όπως και να έχει λοιπόν, εχθές δημοσιεύτηκε αυτή η περίφημη, περιβόητη συμμετοχή, η χιτάρα της χρονιάς, που ήταν νούμερο 1, καλύτερο και από το number 1 και γενικά όλα αυτά, δημοσιεύτηκε χθες. Δεν υπάρχει να ζεις αυτόν εδώ τον κόσμο και να μην άκουσες χθες την κυπριακή συμμετοχή. Το τραγούδι έχει τίτλο Fuego. Όπως θα ήθελα αρχικά να το βάλω λίγο σε αυτό εδώ το βιντεάκι, απλά για πνευματικά δικαιώματα δυστυχώς δεν μας δίνει τη δυνατότητα να το βάλω. Δεν πειράζει, βλέπετε έτσι κάποια μερικά πλανάκια από φωτογραφίες. Το τραγούδι το άκουσα χθες, η αλήθεια είναι ότι περίμενα πάρα πολλά πιο πολλά πράγματα και από την Κύπρο αλλά και από την Ελένη Φουρέιρα. Όπως και να έχει, είναι μια πολύ καλή συμμετοχή αντικειμενικά, είναι μια πάρα πολύ καλή συμμετοχή. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να στηθεί στη σκηνή της Eurovision, αλλά πιστεύω με μια πολύ καλή σκηνική παρουσία και με φωνητικά της Ελένης θα τα πάει πολύ καλά. Από το τραγούδι εμένα με ενθουσίασε λίγο στο τέλος, εκεί κιόλας που ρίχνουν στο αυτοκίνητο βενζίνη, πετρέλαιο και πετάνε τον αναπτήρα. Μόνο εκεί με ενθουσίασε. Το τραγούδι λεγόταν Fuego, μιλούσε για φωτιά και όλα αυτά. Οπότε στο βίντεο κλιπ θα ήθελα πιο πολύ ενέργεια, φωτιά. Και επίσης με χάλασε πάρα πολύ από το βίντεο κλιπ το ότι είχανε φρούτα, ανανά, μπανάνες. Είναι λίγο, δεν έχει καμία σχέση με το βίντεο. Όπως και να έχει όμως, στη σκηνική παρουσία θα είναι διαφορετική σίγουρα. Δεν διανοούμε δηλαδή πάνω στη σκηνή να βάλουν φωτιά κάποιο αυτοκίνητο, δεν. Οπότε αφού θα είναι ακόμη καλύτερη σκηνική παρουσία, πιστεύω ότι θα τα πάει καταπληκτικά. Κάπου εδώ, σε ένα ερώτημα που μου κάνατε αν προτιμώ πιο πολύ την ελληνική συμμετοχή ή την κυπριακή συμμετοχή. Δεν έχω τίποτα απολύτως με την Κύπρο, δεν έχω τίποτα απολύτως με την Ελένη Φουρέιρα, αλλά φέτος πιστεύω ότι η ελληνική συμμετοχή είναι αρκετά καλύτερη από την κυπριακή. Δεν έχει όμως να κάνει καμία σημασία, γιατί αγαπάμε την Κύπρο και αγαπάμε φυσικά την Ελένη Φουρέιρα. Τέλος, θα ήθελα να πω, νιώθω την ανάγκη να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε κάποια mail από τον Ογκάι Cyprus, όπου μου πρότειναν να κάνω αυτό το βιντεάκι και να σχολιάσω την κυπριακή συμμετοχή. Παιδιά και αγαπημένη Κύπρος, αγαπημένα μέλη του Ogai Cyprus, σας εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία. Η Ελένη Φουρέιρα έχει τεράστιες δυνατότητες και χορευτικές και μουσικές και τα πάντα. Θα πάτε καταπληκτικά. Αν με ρωτάτε ξεκάθαρα αν μου αρέσει η συμμετοχή σας, ναι, ξεκάθαρα είναι πάρα πολύ καλή συμμετοχή. Αλλά για μένα πιστεύω το ότι η ελληνική συμμετοχή είναι ένα tick παραπάνω, ένα level παραπάνω. Τώρα αν μιλάμε για θέσεις, πιστεύω το ότι η Ελλάδα και η Κύπρος θα είναι μαζί όπως το 2013, το 12, πότε ήταν με την Ελευθερία Ελευθερίου και την Ήβη Αδάμου.
Οπότε πιστεύω θα είναι κάπου μαζί στο τελικό, με διαφορά το πολύ μία-δύο θέσεις. Τώρα ποιος θα είναι πάνω, ποιος θα είναι κάτω δεν έχει σημασία. Ας απολαύσουμε και οι δύο οι χώρες τον διαγωνισμό, ας περάσουμε όμορφα. Οι αποστολές μας ας περάσουν τόσο καταπληκτικά να δώσουν όλη τη δύναμή τους, γιατί είναι κάτι που ίσως να μην ξαναζήσουν και όλα τα άλλα χαλάλια, έτσι είναι, ας έρθουν. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω, ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι, αν σας άρεσε μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like για να καταλάβετε ότι σας άρεσε. Επίσης, μην ξεχνάτε να μου αφήνετε σχόλιο κάτω από αυτό εδώ το βίντεο, αν σας άρεσε η κυπριακή συμμετοχή. Δεύτερον, αν γνωρίζετε κάποιο άλλο τραγούδι της Ελένης Φουρέιρα. Και τρίτον, αν σας αρέσει πιο πολύ η ελληνική ή η κυπριακή συμμετοχή για φέτος φυσικά. Εμείς θα τα πούμε κάπου σύντομα με το βιντεάκι που σας έταξα στο Instagram. Γι' αυτό μην ξεχνάτε να με ακολουθείτε και στα social media μου, Facebook και Instagram, που θα είναι κάτω στην περιγραφή αυτού εδώ του βίντεο για να μπορείτε να με βρείτε. Και εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Bye!